Τώρα προσλήψεις προσωπικού. Η κυβέρνηση έλεγε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδημία και η αντιμετώπιση της ήταν ακριβώς αυτή. Δηλαδή, με το ίδιο το προσωπικό, χωρίς να έχει εκπαιδευτεί, χωρίς να υπάρχουν κλίνες εντατικής θεραπείας. Οι κλίνες εντατικής θεραπείας που σχεδίαζε στα χαρτιά ήταν οι κλινικές που έλεγε: αν δουν πολλά κρούσματα, θα πάρω μια κλινική και θα τα ανοίξω. Ποιοι θα το δουλέψουν, οι άλλοι εργαζόμενοι που δεν έχουν ιδέα. Ποιοι γιατροί θα είναι, οι ίδιοι γιατροί που υπάρχουν. Δεν υπήρξε αυτός ο σχεδιασμός ο εννιάμηνος που ζητούσαμε και φάνηκε αυτό και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Η Ομοσπονδία μας και νομίζω και το όλο το υγειονομικό κίνημα είχε βάλει ξεκάθαρα τα ζητήματα ότι πρέπει να δουλέψει και να ενταχθεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας ο ιδιωτικός τομέας, που σε πολλές περιπτώσεις βλέπαμε να είναι άδειος έξω. Επίσης, θα έπρεπε δομές όπως είναι η αρρωγή και το στρατιωτικό νοσοκομείο να ενταχθούν σε αυτό. Η απάντηση που είχαμε, ας πούμε, από την πολιτεία για το στρατιωτικό νοσοκομείο είναι ότι δεν έχει κεντρική παροχή οξυγόνου, πράγμα το οποίο σε δύο εβδομάδες μπορούσε να λυθεί αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που λύνεται. Έπρεπε να υπάρχουν θάλαμοι αρνητικής πίεσης, και εδώ θάλαμο αρνητικής πίεσης δεν έχουμε δει, ενώ και αυτό σε ένα μήνα θα μπορούσαν να κάνουν ολόκληρες κλινικές με αρνητική πίεση και να δουλεύουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το λέω αυτό γιατί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχουν νοσήσει πάρα πολλοί εργαζόμενοι και πάνω στη μάχη και μία συνάδελφος, η προϊσταμένη της ορολογικής, έχει πέσει και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έπρεπε να είχαν γίνει προσλήψεις 9 μήνες πριν, το ξαναλέω, γιατρών και νοσηλευτών για να εκπαιδευτούν. Έπρεπε να είχαν γεμίσει εντατικές με εξειδικευόμενους, με επικουρικούς, με επιμελητές β' εντατικής, για να εκπαιδευτούν όσο γίνεται περισσότερο αυτούς τους 9 μήνες. Έπρεπε να είχαμε αξιοποιήσει όποια δυνατότητα είχαμε. Δηλαδή, τον παθολόγο έξω, τον ιδιώτη και τον πνευμονολόγο, θα έπρεπε να υπάρχουν θέσεις να μπορεί αρχικά να διοριστεί και να μπει πριν 9 μήνες ή πριν κάποιους μήνες για να βοηθήσει. Επίσης, εφόσον δεν έγινε αυτό και δεν το επιθυμεί, το κράτος σκέφτεται το συλλογικό καλό, θα έπρεπε να τον επιτάξει με τις αποδοχές μας, όχι δωρεάν, για να έρθει να προσφέρει. Τις ιδιωτικές δομές, αντίθετα, έπρεπε και αυτές να τις επιτάξει